Γεια σου, Ελένη. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σε βρίσκω. Όταν σε σκέφτομαι, σκέφτομαι έναν πραγματικά άντρα. Υπό τι να πω, δεν ξέρω, κάπως έτσι έχω στο μυαλό μου. Είσαι πάντα μετρημένος, είσαι πάντα περιποιημένος, είσαι λιγόλογος, είσαι προσεκτικός στα βήματά σου, τώρα που μπορώ και σε παρακολουθώ μες τα χρόνια. Πότε πρωτογνωριστήκαμε? Όταν είχες έρθει για να παίξεις το τατουάζ και σε είχε φέρει η κυρία Βλαβιανού, θυμάμαι. Λοιπόν, έχουν περάσει 4-5 χρόνια από τότε. Ενώ σε έβλεπα στο Survivor, και εκεί λιγόλογος, ούτε εκεί δεν μας χάριζες λόγια πολλά, είσαι μετρημένος, ξαναλέω. Εμένα μου αρέσει αυτό βέβαια. Τις δύο φορές που σε έχω δει από κοντά, κάθε φορά έχω την εντύπωση ότι ενώ θεωρώ ότι είμαι πολύ καλή στη δουλειά μου και μπορώ να μιλάω με τους ανθρώπους, να ανοίγονται, να μου μιλάνε, χωρίς να πούνε κάτι που δεν θέλουν να πούν, αλλά να νιώθουν χαλαρά μαζί μου. Με σένα δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχεις χαλαρώσει, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Νιώθεις καλά κοντά μου, γιατί δεν αισθάνομαι ότι σε έχω πλησιάσει. Δεν αισθάνομαι ότι έχω μάθει κάτι παραπάνω για σένα. Κάτι παραπάνω από αυτά που δεν θες να μου πεις. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες και όταν όλο αυτό το πρόλογο τον κάνει ο ορισμός της γυναίκας, είναι για μένα σημαντικό πάρα πολύ. Και όσοι μας ακούνε καταλαβαίνουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να χαλαρώσεις με την Ελένη τη Μενεγάκη, αλλά αισθάνομαι πάντα έτσι όσο περνάει η ώρα τώρα όλο και πιο ζεστά και είμαι έτοιμος να με ρωτήσεις ό,τι θες και να πούμε ό,τι θες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Τάνο μας, και αμέσως μετά να πούμε στις κουβέντες μας. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καταπληκτικό βίντεο που τα έχει όλα. Τα είχε, εσύ θα μου πεις αν τα είχε. Ναι, γιατί όποιος το έφτιαξε το έχει προσέξει πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε Γιώργο, πες μου λίγο, πώς καταφέρνεις να μην ξέρουμε τίποτα για σένα, τι κάνεις, που είσαι, που κινείσαι τα σχέδιά σου, τίποτα, την προσωπική σου ζωή, τίποτα, παρά μόνο αυτά που θες εσύ να επικοινωνήσεις. Όποια είναι αυτά. Κάποια από αυτά ακούσαμε κιόλας μέσα στο βίντεο. Πώς το καταφέρνεις και το κάνεις, δηλαδή. Θέλεις έτσι να είναι ο τρόπος ζωής σου ή απλά δεν τα μαθαίνουμε? Δεν γίνεται να μην τα μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για σένα. Σίγουρα δεν μαθαίνονται, δεν αφήνω να μαθευτούν κάποια πράγματα τα οποία δεν υπάρχει λόγος. Γιατί με το που έγινε όλο αυτό και ξεκίνησε η προβολή, οτιδήποτε έκανα και κάνω τότε και τώρα, κατάλαβα ότι υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος και σίγουρα αυτό δεν ήταν ευχάριστο για τους δικούς μου ανθρώπους. Για παράδειγμα, όπως μου λες τα προσωπικά μου συνέχεια, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι τόσο δύσκολες από μόνος τους. Δεν χρειάζεται να τις κάνουμε ακόμα πιο δύσκολες και να είναι παντού και να προσπαθούμε να αποδείξουμε το οτιδήποτε χωρίς λόγο. Τώρα, όσον αφορά τις δουλειές και κάποια πράγματα που πρέπει να επικοινωνηθούν, είναι σημαντικό και σίγουρα και μέσα από τα social media μου έχει δοθεί ευκαιρία να επικοινωνώ και με τον κόσμο και να επικοινωνώ και ό,τι κάνω. Πάντως ρε παιδί μου, λέω, τόσα λίγα χρόνια είναι που έχεις μπει στη ζωή μας, το έχεις βρει τόσο, στα δικά μου μάτια, καλά και σωστά, ο τρόπος που κινείσαι, σε παρακολουθώ. Δεν νιώθω ότι έχεις κάπου ξεφύγει, ίσα ίσα πως έχεις πολύ, σαν να σε έχεις υποπεριορισμό, ότι μέχρι εκεί, τόσο, και εδώ και εκεί και αυτά, σε απασχολεί πολύ. Στα δικά μου μάτια σου λέω, δεν το, νιώθω ότι δεν το έχεις χάσει καθόλου για ένα παιδί που μόλις μπήκε σε ένα χώρο, που σε όποια ηλικία και να μπει κανείς, καλά, την επιτυχία που γνώρισες εσύ, είναι δύσκολο να την γνωρίσει κανείς σε ένα βράδυ, αλλά πόσο μάλλον αυτό και να μην ξεφύγει. Δεν έχεις ξεφύγει κάπου. Στα λόγια που λες, στον τρόπο που κινείσαι, στο τι κάνεις, μέχρι που το κάνεις, σε πράγματα που ανοίγεις που ίσως να μην περιμένει κανείς να σε δει, να πηγαίνεις και σε κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Έχεις ένα καθοδηγητή ή καθοδηγητής είναι το ένστικτό σου? Ας κρατήσουμε το τελευταίο που λες, το οποίο ναι, πηγάζει από. Και που πηγάζει ίσως. Εντάξει, κάποιες φορές τα λάθη και τα σωστά φαίνονται στο λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Προσπαθώ να είμαι σίγουρα προσεκτικός γιατί κάποια πράγματα επικοινωνούνται, οπότε δεν είμαστε το ίδιο χαλάρι και ξέρεις πολύ καλά το χώρο. Σίγουρα το ότι συνέβη σε μεγαλύτερη ηλικία από τα 20 με βοήθησε σίγουρα στο να είμαι πιο έμπειρος σε κάποια πράγματα για να, από το θέμα της κρίσης, να μπορέσω να αξιολογήσω κάποιες καταστάσεις. Και συνεχώς είμαστε και άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε και λάθη. Βήμα-βήμα όμως προσεκτικά. Και σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που ναι, θα έχω δείξει ότι θα τολμήσω κάτι καινούργιο εφόσον μου δόθηκε ευκαιρία που μπορεί να μου δινόταν πριν. Ποια είναι τα θέλω σου, Γιώργο μου? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, σκέφτεσαι πολλά, σχεδιάζεις πολλά, θα δοκιμάσεις πράγματα. Δεν κάθεσαι πάντως.
Δεν κάθομαι, είναι, ίσως είναι πρόβλημα, δεν ξέρω. Σίγουρα μου αρέσει η θάλασσα. Στα θέλω μου μέσα είναι η θάλασσα και ο χώρος σε Σκιάθο που με τους ανθρώπους μου εκεί λειτουργούμε. Και παράλληλα είναι και ζωογόνο για μας. Όσον αφορά την υποκριτική, ό,τι κάναμε και κρίθηκα να κάνω τότε και δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Και λίγο ταχύρυθμα, γιατί μου ήρθαν και ξαφνικό. Πολύ ξαφνικό. Θυμάσαι, μαζί ανακοινώσαμε τότε το τουάζ. Πώς δεν το θυμάμαι, αφού το έλεγα πριν. Σαν τώρα το θυμάμαι στον Αλφα που μα σύστησε η κυρία Βλαβιανού, ναι, ότι αυτός είναι το νέο πρόσωπο που θα μπει στο τατουάζ, που υπήρχε ένα παρασκήνιο, αλλά κανείς δεν ξέρει ότι είσαι εσύ. Ούτε μας πήγαινε και το μυαλό εδώ που τα λέμε. Ήταν απότομο, αποφάσισα να το κάνω τότε και να δουλέψουμε ταχύρυθμα πάνω στο οτιδήποτε ζητούσε ο ρόλος τότε. Σίγουρα με όλο το σεβασμό στον χώρο της υποκριτικής και στους ηθοποιούς, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία εξαιτίας και της επιτυχίας του παιχνιδιού. Αλλά με αγάπη πολύ, γιατί είναι ένα πολύ βαθύ επάγγελμα και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο συνέβη και μετέπειτα στα επόμενα σίριαλ. Και μακάρι να μέσα από τις δουλειές μας, όπως για παράδειγμα αυτή που συζητούσαμε στο break με την εταιρεία ρολογίου που συνεργαστήκαμε, να εμπνεύσουμε ανθρώπους και να. Εννοείς το διαφημιστικό που έλεγα. Ναι, αυτό που σκαρφάλωνα και. Πάντως ήταν πολύ καλό. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Μπορείς να μου πεις λίγο, τι είναι αυτός ο, να το πω, σύλλογο φίλων Ντάνου? Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, γιατί από ό,τι ξέρω έχετε να παίξετε και κάτι. Έχετε να παίξετε και έναν αγώνα με τους... Παλέμαχος του Ολυμπιακού. Έτσι, έτσι. Έχουμε ανακοινώσει και με τον κύριο Μόραλη, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά. Mm-hmm. Και ευχαριστούμε πολύ και τη διοίκηση του γηπέδου Καραϊσκάκη, γιατί είπαμε πριν τις γιορτές να κάνουμε με το νέο έτος ένα παιχνίδι. Οι Παλέμαχοι του Ολυμπιακού εναντίον φίλων Ντάνου, δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Είναι... Συνηθίζεται να κάνουμε φιλανθρωπικά παιχνίδια, φίλοι με κάποιο σύλλογο όπως είναι τώρα η ΠΑΕ. Εσύ παίζεις, γιατί και εσύ έπαιζες ποδόσφαιρο, θα ήσουν αμέσα. Άμα δεν παίξω εγώ τι κάνω. Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Μα θέλω να παίξω, τι. Πάντως τρέχεις πολύ δυνατά, ε. Και έχει να κάνει με το φυλακάγγελο, γιατί δεν μας δόθηκε ευκαιρία λόγω του κορονοϊού και των συνθήκων να κάνουμε event μουσικά που θέλαμε με την Ράνια την Κωστάκη και προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε στις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Θέλει λίγο να πούμε στον κόσμο τι είναι, κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, ο φυλακάγγελος και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Μεταξύ τριών φίλων, από ό,τι κατάλαβα. Και λίγο περισσότερων αργότερα, όπου ενώσαμε τη διάθεσή μας να θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τις δράσεις μας, ο κάθε ένας με τη γνώση που έχει στον χώρο του και τη διάθεση την κοινή που έχουμε, να βοηθήσουμε τα κακοποιημένα παιδιά. Σε αυτή τη φάση, δημιουργούμε μέσα στα δικαστικά μέγαρα χώρους όπου φιλοξενούμε τα παιδιά, σε συνεργασία με τους φορείς, σε συνεργασία πάντα με τον κόσμο που είναι ο φύλακας άγγελος και συμβάλλει με το υστέρημά του ή λίγο ή πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι σημαντικό, να δώσουμε όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες στους φορείς να εξετάσουν τα παιδιά που περνάνε αυτό. Πώς καταλήξατε να το κάνετε για τα παιδιά, για τα κακοποιημένα παιδιά? Θέλω να πω ότι, ξέρεις, είναι... Τι αγγίζει περισσότερο, Κάπτεν, ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί που σίγουρα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Με ενδιαφέρει και μ' αρέσει που σ' ακούω ότι πήγατε σε αυτή την κατεύθυνση των κακοποιημένων παιδιών, άσε που το τελευταίο καιρό ακούμε όλο κακοποιήσεις για παιδιά. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι... αν έχεις παιδιά, αλλά ακόμα και αν δεν έχεις παιδιά, και εσύ που δεν έχεις παιδιά, αισθάνομαι ότι νιώθεις το ίδιο πράγμα, ένα σφίξιμο στην καρδιά. Γιατί θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι, όταν ακούμε ότι ένα παιδί υποφέρει, θέλουμε να πάμε να τα αγκαλιάσουμε, να το βοηθήσουμε. Έτσι, έτσι νομίζω εγώ. Κοίτα, σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ πόνος εκεί έξω, σε πολλά επίπεδα. Είτε τις αρρώστιες, αν αναφέρουμε, ή την κακοποίηση και ό,τι αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά, το ξέρει όσοι με ξέρουν, ας πούμε, καλύτερα, και με τα παιδιά που συζητήσαμε κάνοντας μια έρευνα πριν αποφασίσουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, εστιάσαμε εκεί γιατί έπρεπε κάπου να έχουμε ως στόχο. Σίγουρα δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της κακοποίησης εξ ολοκλήρου, μακάρι να μπορέσουμε μια μέρα, αλλά έστω αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Ποιο είναι αυτό που προσπαθείτε να κάνετε? Σύντομα θα κάνουμε τα εγγένεια στη Λάρισα από έναν χώρο ακόμα που δημιουργήσαμε και θα γνωστοποιηθεί κι άλλο ο τρόπος που δημιουργούμε τους χώρους, και δεν είναι δική μας, είναι των δικαστικών μεγάρων και των ανθρώπων εκεί που εργάζονται και εξετάζουν τα παιδιά. Αυτό προσφέρει καλύτερες συνθήκες κατά την εξέταση των παιδιών,
κάνει τα παιδιά να χαλαρώσει και να χαλαρώσουν και να μιλήσουν πιο άνετα, να φιλοξενηθούν. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρώσουμε αυτούς τους χώρους, όσους μπορέσουμε να κάνουμε, πάντα με τον κόσμο συνεργασία. Πώς μαζεύετε τα χρήματα, πώς υπάρχουν χορηγοί, ποιοι σας βοηθούν? Δυσκολευτήκαμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί ξεκινήσαμε σχεδόν ταυτόχρονα με τον κορονοϊό και δεν μπορέσαμε, είχαμε σκοπό να κάνουμε μια συναυλία. Μετά περιμέναμε να ανοίξει αυτό με τους όρους, τους περιοριστικούς. Τώρα θα κάνουμε, ας πούμε, αυτό με τον κύριο Μόραλι και την ΠΑΕ Καραϊσκάκη, την ΠΑΕ Ολυμπιακό στους Παλεμάχους, με τη συμβολή του κόσμου να μαζέψουμε κάποια έσοδα για τον επόμενο χώρο. Όταν θα και εύχομαι να περάσει μόνιμα ο κορονοϊός, θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια συναυλία με πολλούς καλλιτέχνες που έχουμε προθυμοποιηθεί για να βοηθήσουν και να δώσουμε και μουσικές στιγμές στον κόσμο από την ποιότητα των ανθρώπων αυτών και να μαζέψουμε και έσοδα. Γιώργο, πες μου κάτι, θα σε ξαναρωτήσω για την τηλεόραση. Γιατί δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Μου κάνει εντύπωση. Δεν έχει συζητήσει κάποια πράγματα που μπορεί να σ' αρέσανε, δεν έχει βρεθεί κάτι που να. Και εσένα να σε ικανοποιεί και ένα κανάλι, μια παραγωγή. Δηλαδή, μου κάνει λίγο εντύπωση που με κάποιο τρόπο. Πολλοί είναι οι τρόποι για να είναι κανείς τηλεόραση. Δεν είναι απαραίτητο μόνο να συνεργάζεται σε κάποιο σύριαλ. Μπορεί να έχει σχέση με κάποια εκπομπή. Μπορεί να έχει να κάνει με ένα talent show, με μια μουσική εκπομπή, με μια καθημερινή εκπομπή, με μια εκπομπή που έχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Θέλω να πω, αφού εγώ νιώθω ότι ο κόσμος δεν. Η σχέση που έχει χτίσει με σένα δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι του survival πριν από 4 χρόνια. Έχεις διατηρήσει την επαφή σου με τον κόσμο με έναν τρόπο, χωρίς να κυκλοφορείς και να σε βλέπουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπως ήταν πολύ τελικά. Αυτή η σχέση ήταν δυνατή και είχε βάθος τελικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί ο κόσμος και σε ψάχνει και σε αγαπάει, τους αρέσεις. Και κυρίως δεν θεωρώ ότι σε έχει χορτάσει κανείς. Μπορώ να σου πω ότι δεν σε έχουμε δει καθόλου σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε δει. Κοίτα, πάει καιρός τώρα με την τελευταία μου συμμετοχή σε σύριαλ όσον αφορά το «Αν ήμουν πλούσιος τότε» και την ταινία του Μάρκου. Mm-hmm. Αυτή την ερώτηση μάλλον δεν πρέπει να την κάνεις σε μένα, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα αποφασίσει για μια παραγωγή εξ ολοκλήρου ή για κάποια πρόταση και κάποιο ρόλο που μπορεί να έχει οραματιστεί κάποιος δημιουργός. Μόνο για ρόλο θα σε ενδιέφερε, Γιώργο? Ρόλος είναι και να συμμετέχει σε κάποιο project, το λέω υπό αυτή την έννοια. Σίγουρα αυτό που μπορώ να κάνω για μένα είναι να, και το οποίο κάνω τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, στο ό,τι αφορά εμένα, να με βελτιώσω και δουλεύω πάνω στον εαυτό μου πάρα πολύ. Μέσα από τις δουλειές οι οποίες συζητήσαμε και με τις αναρριχήσεις και με όλα αυτά, και έρχεται και κάτι καινούριο στο κομμάτι αυτό με μια συνεργασία. Συνεργασία? Έχει να κάνει με ένα προϊόν το οποίο ήδη συνεχίζουμε τη συνεργασία και θα κάνουμε δημιουργικά βίντεο πάνω σε αυτό. Ελπίζω να τους δείξω στους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε όσον αφορά τα project τα προηγούμενα, να μας δώσουν την ευκαιρία να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δεν είμαι αυτός που αποφασίζει για κάτι. Άρα η ερώτηση δεν είναι. Μπορώ να την απαντήσω. Ρωτάω τη γνώμη σου όμως. Ρωτάω εσένα να μου πεις. Σίγουρα τα πράγματα κάθε τόσο αλλάζουν. Ελπίζω να αλλάξουν προς αυτή την κατεύθυνση και να εμπνευστεί κάποιος από τη δουλειά μου την παράλληλη και να πάμε σε κάτι πιο στοχευμένο. Τώρα το καλοκαίρι που σε βρίσκει ο κόσμος στη Σκιάθο και που πραγματικά αισθάνεται πολύ άνετα να σε πλησιάσει, θέλει να σε πλησιάσει. Δηλαδή, μην σου πω ότι σκεφτούμε ότι και πολλοί μπορεί να έρχονται στη Σκιάθο να περάσουν μια βόλτα και από σένα να σε δουν από κοντά. Για πες μου, έχει αλλάξει ο τρόπος που σε προσεγγίζει ο κόσμος ή είναι ακριβώς ο ίδιος? Από την πρώτη στιγμή ήταν ωραίο συνέστημα όλο αυτό με τον κόσμο. Και ήταν και πολλής ο κόσμος και αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω και την ευθύνη της όποιας συμπεριφοράς μου. Τα νησιά, όπως και η Σκιάθος, είναι ένα μέρος το οποίο προσφέρεται για διακοπές, οπότε έρχονται και πιο ευδιάθετοι. Αγαπώ κάτι που κάνω 24 χρόνια που έχει να κάνει με τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ και τα παιδάκια εκεί με τα σκι και όλα αυτά και με το φουσκωτό μας που κάνουμε τις εκδρομές. Σίγουρα υπάρχει οικειότητα και δεν είμαι άγνωστος στους Έλληνες κυρίως και αυτό. Κρατάς αποστάσεις? Δηλαδή, μας ήρθε ένα παιδάκι σου πει: Α, Γιώργο, έλα να βγάλουμε φωτογραφία. Κάθεσαι? Κάθομαι πάντα. Και σε παιδάκι, σε μεγάλο, γιατί για μένα είναι τιμή να θέλει κάποιος να φωτογραφηθεί μαζί μου, έτσι. Από εκεί και πέρα, είμαι ένας απλός άνθρωπος, το γνωρίζουν όσοι με συναντούν και από κοντά και δεν υπάρχει λόγος συζήτησης για όχι. Ίσα-ίσα υπάρχει μια οικειότητα, μια ωραία οικειότητα από πριν και περνάμε ωραίες στιγμές στη θάλασσα και νομίζω ότι θα τις θυμούνται.
Τώρα που έχουν περάσει έτσι αυτά τα λίγα χρόνια και που και εσύ πια είσαι πιο ψύχραιμος, γιατί και εσύ λογικό με αυτό όλο που έζησες βγαίνοντας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο στο Survivor και βγαίνοντας νικητής, σίγουρα και σένα κάπου λίγο τα έχασες, σίγουρα κάποιες στιγμές τα φοβήθηκες, κάποιες στιγμές τα είπες, τώρα τι κάνω, τι συμβαίνει, γιατί γίνεται όλο αυτό. Τώρα μετά από τόσο καιρό, νομίζω που πρώτον είσαι πιο έμπειρος, καταλαβαίνεις. Έχεις αφήσει το χρόνο να κυλήσει για να σκεφτείς τι είναι αυτό ρε παιδί μου που σε έφερε. Τι ήταν αυτό που έχει αυτό το παιδί, τι είναι αυτό που έχεις εσύ και σε έφερε τόσο πολύ στον κόσμο. Θέλω να πω, έχουν βγει τόσο survivor από τότε και έχουν κάνει επιτυχία και κάποια άλλα και πάρα πολύ, γιατί κάθε χρονιά δεν είναι η ίδια. Σίγουρα. Αλλά η επιτυχία που έχεις κάνει εσύ, σαν παίχτης θα πω, μάλιστα άγνωστο παιδί, δεν ερχόσουν από ένα χώρο που σε ξέραμε έστω και λίγο, ήσουν απανάγνωστος για όλους μας. Αυτό που πέτυχες εσύ να κάνεις σε συνδυασμό με τον κόσμο, δεν νομίζω ότι άλλος το έχει καταφέρει να το κάνει. Τι είναι λοιπόν αυτό που εσύ έχεις? Όταν συμμετείχα τότε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κανένας δεν ήξερε τι γίνεται και νομίζω ότι αυτός ο αυθορμητισμός που είχαμε όλοι μας συντέλεσε στην επιτυχία, την όποια επιτυχία ο καθένας είχε μετά και στη συνεργασία πάντα με τον κόσμο. Ίσως τα τελευταία παιχνίδια που ανέφερε στα επόμενα, επειδή οι παίχτες καλούνται και οι παραγωγοί να κάνουν κάτι πολύ δύσκολο, να κάνουν κάτι παρόμοιο χωρίς να έχουν την άγνοια. Ναι. Κάτι έγινε με τα φώτα. Είναι φάνηκε και εμένα, παιδιά. Νιώσατε κάτι εδώ να φεύγει. Α, να το, το ανακάλυψα. Έσβησε αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Ευχαριστώ. Αλλάξαμε τα φώτα. Ναι. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Έχουμε φροντίσει εδώ, είμαστε ναι. υπερφωτισμένοι. Για πες. Καλούνται λοιπόν όσοι συμμετέχουν στα επόμενα να κάνουν κάτι πολύ δύσκολο. Και το να μπεις σε ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να είσαι σε καμία περίπτωση αυθόρμητος και να προσπαθείς να είσαι αυθόρμητος, δεν γίνεται. Για μένα το έπαθλο της νίκης είναι αυτή η σχέση με τον κόσμο που δημιουργήθηκε από την αρχή, με τη στήριξή τους. Είναι κάτι που κατάλαβα εξ αρχής, οπότε προσπάθησα να το διατηρήσω γι' αυτό και δεν αρνήθηκα ποτέ ούτε φωτογραφία, αλλά ούτε και στην ουσία αντιμετώπισα αυτό με φόβο. Χαρά ήταν αυτό με τον κόσμο. Ίσως μέσα από τις δουλειές μου και τις επιλογές μου, γιατί όπως έχω πει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω νικητές. Τους άρεσαν κάποια πράγματα που ίσως είδαν σε μένα. Άκου, εσύ τώρα, επειδή τη χρονιά σου το έχω δει πολύ Survivor, πάρα πολύ. Εσύ, θα μπορούσε κανείς να πει, επειδή δεν ήσουν ένα λιγομίλητο παιδί πάντα. Πιο μαζεμένο, δεν είχες πολλά, δεν σε γνώριζε εύκολα κανείς. Ίσως πιο πολύ έψαχνε να βρει, ίσως αυτό ήταν ένα κομμάτι και της γοητείας σου. Αυτό το ότι πώς σκέφτεται τώρα, πώς κινείται. Δηλαδή, δεν σε καταλάβαμε και αμέσως. Είναι αυτό που λες, μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω γιατί. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα. Άλλους παίκτες, τους έχουμε γνωρίσει πολύ περισσότερο στο διάστημα που βρίσκονται μέσα σε ένα πρόγραμμα, παύλα, παιχνίδι. Ίσως και στους 2 μήνες, δεν χρειαζόταν να κάτσουν ούτε 4 ούτε 5. Κάτι έχει συμβεί με σένα που δεν μπορώ εγώ, που είμαι τόσα χρόνια στην τηλεόραση, πραγματικά σου λέω, να το πω με λόγια. Α, με αυτό το παιδί συνέβη αυτό, γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, εγώ τότε, αν μιλάς για το παιχνίδι, δεν μίλαγα και πολύ, γιατί ναι, δεν μιλάω πολύ σαν άνθρωπος. Εννοείται, αλλά το βλέπουμε και πάλι. Αλλά μας βλέπει και όλη η Ελλάδα. Στο break ήμασταν πιο ομολητικοί. Γιατί μην φανταστείτε, ένα τσίκ παραπάνω. Εντάξει, είναι τρομερή γι' αυτό, αλλά θέλω να πω πως ήταν και τέτοιες συνθήκες που βίωνα, που ήμουν σε μια συνεχή εγρήγορση, επειδή τα πράγματα αλλάζαν πάρα πολύ γύρω μου και το κάθε τι έπρεπε. Ίσως εγώ είμαι έτσι, να το παρατηρώ για να δω πώς θα το διαχειριστώ, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται και πολλά λόγια όμως γενικά. Και είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει περισσότερο η πράξη και η ουσία. Εσύ που έχεις βγει νικητής από ένα τέτοιο πρόγραμμα, μπορείς να καταλάβεις ποιοι θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τον τελικό, έτσι, από χαρακτήρες ή όχι? Στο φετινό? Όχι, γενικά. Στο φετινό, στο περσινό, σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με το. Είναι πέραν του προγράμματος, εάν μπορείς να περάσεις τον κόσμο. Μπορεί να περάσεις τον κόσμο, είτε σε βλέπω σε μια κωμωδία, είτε σε βλέπω σε ένα πρόγραμμα σαν το Survivor να τρέχεις και να αγωνίζεσαι και να είσαι δυναμικός, είτε σε ένα μουσικό talent show. Θέλω να πω, επειδή το έχεις ζήσει, ίσως κάπως έχεις καταλάβει και εσύ τι είναι αυτό που κάποιοι άνθρωποι έχουν και περνάνε στον κόσμο πιο εύκολα από κάποιους άλλους. Εντάξει, δεν μπορώ να πω αυτό ακριβώς που θέλω να απαντήσω, γιατί είναι σαν να μιλάω για μένα και δεν μου αρέσει να μιλάω για μένα. Γιατί, αλλά παιδί μου. Προτιμώ να μιλήσω γενικότερα σε αυτή την ερώτηση που μου κάνεις. Σίγουρα ο κόσμος δεν κοροϊδεύεται. Εσύ που είσαι
αρκετά χρόνια στην τηλεόραση. Αρκετά, είσαι πολύ διακριτικός. Δεν ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Δεν κοροϊδεύεται ο κόσμος. Δεν κοροϊδεύεται, σε κάτι αλήθεια. Το οποίο κάποιος δεν είναι αυθόρμητος, δεν λέω αυθεντικός. Μπορεί να είναι αυθεντικός και να μην μπορεί να το βγάλει γιατί είναι έτσι η συνθήκη. Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι επειδή και οι συνθήκες του κορονοϊού βοήθησαν στο να βλέπει ο κόσμος τηλεόραση, έγινε και πιο παρατηρητικός ο κόσμος. Οπότε λες είναι πιο ψηλιασμένος και αυτό που δεν βλέπει την αλήθεια του άλλου, γιατί στον αυθορμητισμό βλέπεις και την αλήθεια. Εκεί μπορεί κάποιος να χάνει σε σχέση με έναν άλλον που μπορεί να κερδίζει. Ναι, είναι συνδυασμός το αν θα βγει ο πραγματικός εαυτός και αν ο πραγματικός εαυτός αρέσει. Σε οτιδήποτε. Σου έχουν κάνει αυτά τα 4 χρόνια κάποια πολύ δελεαστική οικονομικά πρόταση, την οποία όμως για τους λόγους που εσύ θα μου πεις, δεν προχώρησες. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά την τελευταία δεκαετία, δωδεκαετία, με την κρίση, μετά με την πανδημία, με όλα αυτά, το κομμάτι που αφορά το οικονομικό, όταν είναι πολύ καλό, το σκέφτεται κανείς και δεν το αφήνει τόσο εύκολα στην άκρη. Δηλαδή δοκιμάζεται. Εσύ έχεις περάσει τέτοια δοκιμασία, δηλαδή να σου έχουν κάνει κάποια πρόταση, να είπες «Αχ, πόσο θα ήθελα να το κάνω, τι καλά χρήματα μου δίνουνε, θα μου άρεσε, αλλά κάτι μέσα μου δεν κάθεται καλά για μένα, για αυτό το συγκεκριμένο ρόλο, δεν ξέρω τι». Καταρχάς να πω ότι οποιοδήποτε αποφασίζει να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι το αντικείμενο του και το κάνει για τα χρήματα, αυτός ξέρει καλύτερα το γιατί πρέπει να το κάνει και τις ανάγκες του, έτσι, γιατί είναι δύσκολες εποχές γενικότερα. Όσο πιο πριν, είχα πάρα πολλές προτάσεις με πάρα πολλά χρήματα κάποιες φορές που πραγματικά δεν ήξερα γιατί, ας πούμε, αυτά τα χρήματα να μου δοθούν για κάτι το οποίο καλά-καλά δεν ήξερα να θα πετύχει. Σκέφτηκα όμως ότι δεν θα αισθανόμουν καλά να το κάνω. Δεν είναι ότι έχω δεχτεί άλλες προτάσεις με πάρα πολλά χρήματα. Προσπαθώ να αισθάνομαι καλά μέσα στις συνεργασίες μου και σίγουρα είναι μια δουλειά και αυτή που απαιτεί κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι πρώτο κριτήριο τα χρήματα. Και στην αγορά το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, στην αγορά εννοώ στον χώρο αυτό, το γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεν αισθάνομαι καλά για κάτι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω, όσα χρήματα και να είναι. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί, έχεις πρόγραμμα? Στις 6. Ξυπνάς στις 6, έχεις πρόγραμμα? Πάω για τρέξιμο. Πας για τρέξιμο κάθε πρωί, άρα πέντε γυμνάζεσαι. 5 μέρες την εβδομάδα τουλάχιστον. 5 μέρες την εβδομάδα. Μ' αρέσει κιόλας την ώρα που βγαίνει ο ήλιος, αλλά είναι και ανάγκη λόγω των συνθηκών, επειδή ταξιδεύω συχνά κτλ. Είναι υγεία το πρωί. Είναι υγεία το πρωί και σε ρώταγα πριν στις διαφημίσεις, επειδή την τελευταία φορά που σε είχα δει μου έλεγες ότι δυστυχώς δεν μπορώ να πιάσω ένα σπίτι, αλλάζω από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο γιατί δεν υπάρχει ησυχία. Δεν υπάρχει ησυχία. Άλλο θέμα αυτό. Τώρα, αυτό το ρώτησα πριν, του λέω, δεν μου λες, έχεις πιάσει κανένα σπίτι, τι γίνεται, ή ακόμα αλλάζεις γειτονιές, αλλάζεις ξενοδοχεία, αλλάζεις μέρη που ζεις? Είχα τακτοποιηθεί για κανένα χρόνο, αλλά για κακή μου τύχη πουλήθηκε το σπίτι. Οπότε είμαι σε μετακόμιση πάλι. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες σήμερα και σε είδα και τα είπαμε και μπορέσαμε να συζητήσουμε. Πραγματικά σου εύχομαι πολύ σύντομα να σε ξαναδούμε στη τηλεόραση. Εγώ πιστεύω ότι έχεις τον κόσμο σου, Γιώργο. Εσύ έχεις τον δικό σου κόσμο. Και κάτι θα ξέρεις. Έτσι νιώθω. Είμαι σίγουρο ότι δεν κάνω λάθος. Εγώ αυτό μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και ότι είναι παιδιά, είναι καταπληκτική από κοντά. και με το καλό να έχουμε και ένα λόγο να ανταμώσουμε πάλι. Μακάρι. Να πούμε κάτι καινούργιο. Μακάρι. Εγώ θα σε περιμένω. Μην με ξεχάσεις αν θα υπάρξουν καλά νέα. Εννοείται. Με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Τουλάχιστον το ξέρεις. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.